Γεια σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο στο κανάλι, στο σπίτι, δεν ξέρω πώς να το πω, στο σπίτι μου σας υποδέχομαι και στην ντουλάπα μου ουσιαστικά, η οποία βάρια να στενάζει, περνάει δύσκολα, χειμώνα, καλοκαίρι, φθινόπωρο, άνοιξη, γενικά δεν περνάει πάρα πολύ ωραία. Είπα λοιπόν ότι επειδή πρέπει να κάνω ντουλάπες, να κατεβάσω χειμωνιάτικα, να ανεβάσω καλοκαιρινά, σκεφτόμουν τι να κάνω, δεν προλαβαίνω να κάνω βίντεο, μήπως να τα κάνω και τα δύο μαζί. Καταπληκτική ιδέα, μπράβο Σίση. Αυτό λοιπόν θα γίνει σήμερα. Μαζί θα κάνουμε ντουλάπες. Θα σας πω τη διαδικασία που ακολουθώ όταν κατεβάζω καλοκαιρινά ή όταν ανεβάζω χειμωνιάτικα ή το ανάποδο. Και θα το κάνουμε μαζί για να έχω και παρέα, ρε αδερφέ. Γιατί αλλιώς είναι κάπως βαρετό. Συμφωνείς? Πολύ ωραία. Προχωρήστε στις διαδικασίες, τις γνωρίζετε. Πάμε, subscribe, έλα, πάτα το. Περιμένω, μην ανησυχείς. Δουλειά είναι όταν μπορεί να γίνει και λίγο αργότερα γιατί να βιαστείς. Like, γιατί θα είναι πάρα πολύ ωραίο το βίντεο. Σε προειδοποιώ, θέλω να είσαι έτοιμη, έτοιμος. Και notification bell και comments, προτάσεις, αν έχετε να μου κάνετε, γιατί δεν κάνω αυτό το βίντεο ως ειδικός. Είμαι πάρα πολύ κακή σε αυτό. Και ξέρεις γιατί είμαι πάρα πολύ κακή σε αυτό? Γιατί είμαι πάρα πολύ τεμπέλα. Και οι τεμπέλες δεν τους αρέσει να κάνουν ντουλάπες. Πάρα πολύ βαριέμαι. Αν έχεις κάποιο τρόπο για να μην βαριέμαι, you are welcome. Και πάμε. Όντως τώρα. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι οι ντουλάπες δεν είναι μία απλή διαδικασία. Οι ντουλάπες γενικά μπορούν να σου πούν πάρα πολλά για τον εαυτό σου, άμα προσέχεις. Ας πούμε με την ντουλάπα, κάνεις και την αυτοκριτική σου, κάνοντας ντουλάπα. Δηλαδή λες, ωχ, τι τα αγόρασα τώρα εγώ αυτό, αφού δεν το έβαλα ποτέ. Ή πω, πόσα χρόνια είναι αυτό στην ντουλάπα μου, δεν το έχω βάλει τουλάχιστον τα τελευταία 2 χρόνια. Ό,τι δεν έχεις βάλει τα τελευταία 2 χρόνια, τζους. Να σας πω κάτι, η ντουλάπα και τα πράγματά μας γενικά και η τακτικότητα, όχι επειδή είμαι παρθένος και η μυστερική με αυτά, και για τους νορμάλ ανθρώπους, πρέπει να είναι τακτοποιημένα τα πάντα και στη θέση τους. Αλήθεια. Και θα μου πεις, αυτό πώς ταιριάζει με την τεμπελιά? Όχι πολύ. Υποφέρω. Υποφέρω γιατί είμαι πάρα πολύ υποχόνδρια. Θέλω να είναι όλα πεντακάθαρα, θέλω να είναι όλα στη θέση τους, θέλω να είναι όλα τακτοποιημένα, γιατί διαφορετικά γίνεται spread στην ενέργειά σου. Τη σκορπάς από εδώ και από εκεί, δεξιά και αριστερά. Πετώντας τα παλιά ρούχα ή τα ρούχα που δεν χρειάζεσαι, τα ρούχα που δεν φοράς, απελευθερώνεις ενέργεια. Βεβαίως. Την ενέργεια αυτή τη δεσμεύουν τα ρούχα σου. Περίπου. Αλλά ναι, αλλάζοντας την καρδαρόμπα από χειμώνα σε καλοκαίρι και το ανάποδο, συνήθως φεύγουν και από τις ντουλάπες μου αρκετά ρούχα τα οποία δίνω στις φίλες μου. Το ίδιο κάνουν και αυτές. Οπότε παίζουμε και ντουλάπες λίγο κάπως σε αυτή την αλλαγή. Ετοιμάζει κάθε μία από κάνα 2 κούτες και μετά βλέπει κάθε μία τι θέλει άλλη και τα υπόλοιπα τα δίνουμε φυσικά και στον υπόλοιπο κόσμο που τα χρειάζεται. Τώρα θα κάνουμε τις δικές μου ντουλάπες. Όπως καταλαβαίνεις όμως πρέπει να κάνω και τις ντουλάπες των παιδιών μου. Δεν θα τις κάνω σήμερα. Έλα, δεν το πιστεύω. Γιατί οι ντουλάπες των παιδιών μου θα μπορούσαν πρώτον να είναι ένα άλλο βίντεο. Δεύτερον, τα παιδιά μου έχουν και κάποια χειμωνιάτικα κάτω να βάλουν. Εγώ όχι. Και επειδή ξαφνικά μας βρήκε ένας χειμώνας από την Τετάρτη, ας κάνουμε λοιπόν ντουλάπες να έχουμε και μια ζακετούλα να φορέσουμε. Τι χειμώνας βαρύς. Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει σε αυτό εδώ το χώρο είναι ότι έχω πάρει αυτά τα μαύρα, αυτές τις μαύρες τις θήκες. Περίμενε. 1, 2. Αυτές τις μαύρες τις θήκες, αυτές από το IKEA. Καλά είμαι. Στις οποίες βάζω τα καλοκαιρινά, βγάζω τα χειμωνιάτικα και κάνω όλη αυτή την αλλαγή. Το θέμα ποιο είναι? Στην πρώτη φουρνιά είναι το πρόβλημα. Δηλαδή τώρα που θα βγάλω χειμωνιάτικα και δεν θα έχω που να τα βάλω, μόλις ξεκινήσει και μπει αυτό σε μία ροή, λειτουργεί κάπως. Μην πω να φέρω και την άλλη κάμερα. Πώς θα στα δείχνω? Αυτή στέκεται, δεν μπορώ. Περίμενε. Βέβαια, πάρα πολύ ωραία ιδέα μου. Πάρα πολύ ωραία. Επειδή αυτή στέκεται εδώ, με αυτή θα δουλεύουμε λίγο πιο αυτόνομα. Πάρα πολύ ωραία. Καλή τύχη, Φώτη. Να είσαι καλά, παιδί μου. Καλή τύχη στο μοντάζ. Εγώ και δες μου. Αυτή είναι η vlog κάμερά μου. Vlog. Δες. Όπως βλέπεις λοιπόν, έχω αυτό. Εδώ, τέλεια. Και έχω και πάνω στις ντουλάπες, βλέπεις. Έχω όλα αυτά τα μαύρα κουτιά που έχω μέσα. Ποτέ δεν θα γίνει αυτό το βίντεο, Τι πιστεύεις? Έχω πάρα πολύ μπερδευτεί. Εντάξει, σε αυτά τα βίντεο θα πρέπει να έχω συνεργείο, κάτι. Βοηθούς, το Θοδωρή, τα παιδιά μου. Κάποιον να στηρίξει. Δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί. Για να δούμε πώς θα λειτουργήσει τώρα όλο αυτό. Πάρα πολύ. Φώτη, ζεις. Πρέπει να βλέπουμε και αυτό, ρε Φώτη. Τι να κάνω? Λοιπόν, κάτσε. Να το ανοίξουμε. Α, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό εδώ είναι μία ρόμπα. Δεν είναι απλή όμως. Μοιάζει με γουναρικό.
μήπως μπορώ να τη βάλω έξω, το πιστεύω. Winter is coming. Λοιπόν, βγάζεις την μπέμπελη, όχι αστεία, την μπέμπελη. Αλλά δεν είναι κάτι φάσεις που κρυώνεις πάρα πολύ. Δεν είναι αυτή μια τέτοια φάση. Θα την κρατήσω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Περίμενε. Κατάλαβες γιατί θέλω να κάνω ντουλάπες. Είμαι πάρα πολύ ενοργάνωση. Τι είναι αυτό? Πουλάρι. Το θέλω. Μήπως θα έπρεπε να σας έχω live να ψηφίζετε? Το θέλω. Ποτέ δεν θα το φορέσω. Ξέρεις πως το είχα αρωματιστεί, όταν το είχα πάρει. Το είχα αρωματιστεί τύπου με μαγιό, παραλία. Και έτσι, και έτσι, και έτσι. Το είχα αρωματιστεί. Να, γιατί δεν το έκανα ποτέ? Όχι. Γεια σου. Το είχα ξεχάσει αυτό. Λοιπόν, δες. Είχα πάρει από το River Island. Τέλειο. Γιατί δεν το έχω βάλει αυτό? Πάρα πολύ ωραίο. Δες τι έχει πάνω. Αυτό το μπλίνγκι μπλίνγκι της Θεσσαλονικιάς. Βεβαίως. Πάρα πολύ μου αρέσει. Το κρατάμε. Άκου τώρα να δεις τι παθαίνω, ρε παιδί μου. Βλέπω όλα αυτά τα μάλινα. Και επειδή δεν έχει και τόσο κρύο, δεν μου κάνει και η καρδιά να τα κατεβάσω. Φούτερ, φούτερ. Και αυτό λίγο μπλίνγκι μπλίνγκι. Και κάνει και αυτό λίγο το σιθρού. Πάρα πολύ ωραίο. Ζάρα μαγαζάρα. Όχι, δεν είναι χορηγικό το βίντεο. Με αυτά τα χούντι έχει γίνει του πανικού. Το βγάζουμε αυτό το χούντι δεν ξέρω πόσα χρόνια στην εταιρεία, από το που ξεκινήσαμε νομίζω. Δεν έχει αλλάξει αυτό το πατρόν που γυρνάει προς τα έξω για κας. Αυτό τέλος πάντων. Γεια. Αυτό το χούντι το έχουμε σε γκρι αυτή τη στιγμή στο e-shop. Γιατί αν δεν πενέψεις το σπίτι σου, πες να σε πλακώσει. Πολύ ωραία. Έγινε και το πρώτο δικάμερο στο μεγαλοκάναλο. Πάρα πολύ περήφανη είμαι. Αυτή η ζακέτα, ρε παιδί μου, την αγαπώ. Δείτε, έχει όλα αυτά τα κρόσια κάτω. Πουθενά τώρα δεν μπορείτε να με δείτε όμως. Εγώ τα βάζω αυτά, αλλά εσείς τα βλέπετε. Εσύ είστε πολύ ψηλά. Ωραίο. Αυτά, αυτές τις ζακετούλες είναι ωραίες για αυτή την εποχή, κατάλαβες. Τίποτα τέτοιο δεν είχα κάτω. Α, τα φουτεράκια. Αυτό το φουτεράκι το βγάλαμε πέρυσι και τρελαθήκατε με αυτή τη μανικάρα. Δεν έχω κάνει πολλά ρούχα για φέτος, γιατί μπλέξαμε με YouTube, μπλέξαμε με τηλεοράσεις. Τι να κάνεις. Έχουμε και δύο παιδιά και ένα σύζυγο. Και τώρα, αφού έχω αφήσει τα πρώτα χειμωνιάτικα στην άκρη, βγάζω τα πρώτα καλοκαιρινά για να αρχίσει να αδειάζει ντουλάπα. Εντάξει, αυτό είναι top-shop. Το αγαπώ. Το σαλοπετάκι μου. Έχει πάνω λουλουδάκια, βλέπεις. Έλα, το αγαπώ. Είναι από τις αγαπημένες μου σαλοπέτες. Τώρα ξέρεις τι, θα με πιάσει και με τα καλοκαιρινά μου και θα θέλω να βάλω τα καλοκαιρινά μου. Ειδικά αυτά που δεν έβαλα γιατί τα ξέχασα. Ωραία, και ξεκινάμε με όλα αυτά. Κι άλλο τύπου σαλοπετίν. Jumpsuit μάλλον. Και αυτό top-shop. Τέλειο. Δεν μου κάνει αυτό. Πρέπει να το δώσω. Όχι, δεν το δώσω. Θα το δώσω. Θα του δώσω άλλη μια ευκαιρία. Εδώ τι έχει παιχτεί? Βαφτιστικό. Απ' τη βάφτιση το έχω. Ποτέ δεν μπαίνω εδώ. Ποτέ ζήσε με αυτό. Από πριν κάνω παιδιά. Έχω να το φορέσω. Αλλά πραγματικά, πραγματικά. Πόσα τζιν σορτσάκια χρειάζεται ένας άνθρωπος, πιστεύεις? Πόσα τζιν σορτσάκια, πόσες τζιν φουστίτσες? Έναν αριθμό. Τρία, τέσσερα. Παραπάνω δεν χρειάζεται. Είμαι όμως και μαζόχτρο. Έλα, και αυτό το αγαπώ. Το Abercrombie. Εντάξει, αυτό μου κάνει, είναι φαρδί. Τέλειο. Που έχει αυτά τα σκισίματάκια. Ότι έχουμε γεμίσει το μισό μαύρο κουτί και είναι σορτσάκια υγιές. Ούτε καν. Επάνω έχει παπούτσια. Τα παπούτσια δεν τα έχω αποθηκεύσει αλλού. Έχω εδώ. Παπούτσια λοιπόν, έχω εδώ τις μπότες. Πάρα πολύ ωραία. Και έχω και εδώ. Οπότε τα παπούτσια έχουν θέση τους. Και είναι χειμώνα, καλοκαίρι, πάνω κάτω. Τα ίδια. Δεν τα ανεβάζω, δεν τα κατεβάζω. Ωραία. Ένα βασικό πρόβλημα στην αποθήκευση την καλοκαιρινή είναι τα καπέλα. Πώς αποθηκεύεις τα καπέλα? Έχεις δει κάτι ντουλάπες υπερπαραγωγές που έχουν και καπελιέρες? Μια καπελιέρα! Φέρτε μου μια καπελιέρα! Τι θα τα κάνω τα καπέλα μου? Λοιπόν, δεν έχω βρει λύση γι' αυτό. Μάλλον θα πρέπει να τα αφήσω εδώ όλο το χειμώνα να πιάνω χώρο. Ή να τα βάλω εδώ πάνω στο μονόκυρο όλα μαζί. Αντέχεις? Πες. Α, γερό το σκαρί του. Τα κατάφερε. Πού θα το έβαζα αυτό έτσι γυμνή να βγω? Τι πιστεύεις είχα στο μυαλό μου? Κάποια άλλη κυρία? Την Τάμπτα? Μάλλον. Θα το στείλω την Τάμπτα. Μαγιό. Άπειρα. Λοιπόν, θέλω να σας δείξω το εξής. Αυτό είναι ένα μαγιό που είχα φτιάξει με τη γιαγιά μου. Δεν βγήκε ποτέ στην παραγωγή. Το έκανα έτσι, της το έδειξα, αλλά μετά δεν ήμουν πάρα πολύ σίγουρη ότι μου άρεσε η ιδέα να το βγάλω στην παραγωγή. Αλλά θέλω να σας το δείξω εδώ. Είναι η φωτογραφία της γιαγιάκας μου. Τη γιαγιάκα μου την έχασα φέτος, πριν από μερικούς μήνες. Αυτή είναι η γιαγιάκα μου.
και εδώ ήταν στα Καλλιστεία και τέτοια γιαγιά μου. Και αυτό εδώ ήταν η φωτογραφία της από τα Καλλιστεία. Και είχα γράψει εδώ Ειρήνη, εδώ, Ειρήνη, που είναι το όνομά της, και από κάτω The Body. Γιατί δείτε κορμί, δείτε κορμί. Κορίτσι μου, το αγγελάκι μου. Μαγιό, εντάξει, αρκετά. Αλλά να σου πω κάτι, κάνω μαγιό, κάνω μαγιό. 4 χρόνια τώρα. Δεν θα παίρνω όλες τις συλλογές σπίτι μου. Νομίζεις μετά μπορώ να τις αποχωριστώ? Αχ, τι ωραία που αδειάζει. Ρε παιδί μου, αυτό που θέλω, άδειες ντουλάπες. Και εσύ θες άδειες ντουλάπες. Θέλω άδειες ντουλάπες, γιατί είναι έτσι το ρούχο μου. Και ας πάμε στο φάκελο. Τζιν μπουφάν. Πόσα τζιν μπουφάν? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Και θα σου το δείξω όλα να το συζητήσουμε. Να μου πεις ποια να κρατήσω. Το ένα είναι αυτό. Εντάξει, μπουφανάρα. Ε, you like. Μ' αρέσει όλο αυτό το τρούξ που παίζει εδώ, όλη αυτή η βάτα. Κάτι παθαίνω. Και αυτό που κάνει κάτω. Πολύ μ' αρέσει. Όχι, όχι, αυτό το κρατάω. Αυτό, όλη αυτή η ξεσκισιά. Ε, ναι, it's a yes. Αυτό. Α, α. Είναι θα δούμε, αυτό είναι θα δούμε. Αυτό το κλασικό, το denim, το... αυτό φοράω πιο πολύ, να σου πω αλήθεια. Άκου τώρα, αυτό το φορούσα όταν έκανα τον πολιτικό μου γάμο. Που είχα μια κοιλιά μέχρι απέναντι, ήμουνα 7 μηνών, 6, όχι 5, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, 5 μηνών, γιατί είχα κοιλιά μέχρι απέναντι, 5 μηνών. Anyway, αυτό φορούσα από πάνω, αφού δεν με διώξανε από τη Δημαρχία, και αυτό είναι πιο crop. Εντάξει, έχει πεθάνει αυτή η μόδα τώρα, αλλά εγώ το αγαπάω. Και ξέρετε, για τη μόδα ψιλοχέστηκα. Δηλαδή, άμα μ' αρέσει, μ' αρέσει. Και αυτό που είναι καινούριο απόκτημα, και κάτι μου έκανε. Τζιν είναι, μην νομίζεις. Τζιν. Αλλά που άκαλο. Μετά θα περάσω στα μιλιτέρ που τα αγαπώ. Αυτό εδώ είναι Diesel. Επίσης το αγαπώ και αυτό το έχω πάρα πολλά χρόνια. Αυτό εδώ River Island. Το φορούσα και στο Νεπάλ. Θυμάστε το βίντεο στο Νεπάλ. Αυτό φορούσα. Και αυτό εδώ που επίσης είναι μιλιτέρ με κάτι κεντήματα έτσι στο μανίκι και αυτά. Α, τα κρατάω τα μιλιτέρ. Α, όλα και όλα. Κοίτα τώρα τη βρήκα εδώ μέσα να σου δείξω. Αυτό το πουκάμισο ήταν του Θοδωρή, του αγοριού μου. Ωραία. Και όταν τα είχαμε πρωτοφτιάξει και πήγαινα στο σπίτι του που δεν μέναμε μαζί και δεν είχα τι να βάλω, έβαζα αυτό. Και μετά όταν μετακομίσαμε ήρθε και μου το έβαλε στην ντουλάπα μου και μου λέει είναι δικό σου. Και το αγαπώ και το φοράω ακόμα και τώρα έτσι μόνο του. Τέλειο. Μυρίζει το δωρή. Ακόμα. Πάμε στα δερματινάκια. Δερματινάκι 1. Μαύρο. Ωραίο. Περφέκτο. Κλασικό. Δερματινάκι 2. Γκρι. Μοιάζει με το τζιν το άλλο. Και αυτό είναι το αγαπημένο μου. Τόπσοπ κι αυτό. Λευκό. Ελιό. Ναι. Με πειράζει. Θες να μας παίξεις κάτι? Να ακουστεί αυτό που θα παίξεις ή όχι? Αυτό ήταν μια μικρή διακοπή για ένα διαφημιστικό μουσικό διάλειμμα. Για ένα μουσικό διάλειμμα, θα έλεγα. Εντάξει, να σας πω κάτι. Αυτό όταν συμβαίνει είναι το αγαπημένο μου, ρε παιδί μου. Έτσι τα καλά καθούμε αυτός ο άνθρωπος και μου λέει: Έλα, 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 έλα να δεις τι έγραψα. Έλα, έλα να δεις τι έγραψα. Και αυτό μπορεί να με τρελάνει. Μπορεί να συμβεί 2 ώρα τη νύχτα. Μπορεί να συμβεί 5 ώρα το πρωί. Μπορεί να συμβεί να το πρωί που γυρνάω βίντεο. Να έρθει να μπει μέσα και να μου πει: Ακου, 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 ακου. Και δηλαδή αυτό είναι το φυσικό ταλέντο τώρα, όχι επειδή είναι άντρα μου. Αλλά τι να σου πω, εκεί που κοιμότανε, του ήρθε αυτή η μελωδία και ήρθε και την έπαιξε. Αλλά δεν μπορώ να σας τη βάλω, μας το κλέψουνε. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Τώρα θα ανοίξω και την άλλη κάμερα για να σου δείξω λίγο τι συμβαίνει με τα τζιν. Με τα τζιν συμβαίνει αυτό. Πόσα από αυτά πιστεύεις ότι φοράω? 3, 4, max. Ωχ, εδώ δείτε. Δείτε εδώ κατάσταση. Τα τζιν όμως δεν ανεβοκατεβαίνουν. Το καταλαβαίνεις αυτό. Μένουν εδώ χειμώνα καλοκαίρι. Να σας πω. Μην κάνει κανένα χαζό τώρα και βγάλει ήλιους και τέτοια την άλλη εβδομάδα και δεν έχω να βάλω. Πάρα πολύ έχω μπερδευτεί με αυτόν τον καιρό. Τώρα για να σου πω και τη μαύρη αλήθεια μου, κανονικά θα τον φώναζα να τα ανεβάσει αυτός. Αλλά τον λυπάμαι. Να τον κόψω πάνω στην έμπνευση. Πάμε στο διπλάνο. Τι είσαι εσύ? Μάλιστα. Εντάξει, να σας πω κάτι. Να μην κοροϊδευόμαστε. Μπορεί να μου πάρει αυτή η διαδικασία και 5 μέρες. Δεν μπορώ άλλο. Κουράστηκα. Εντάξει, από τα αγαπημένα μου που φάνει αυτό. Είναι και κοκκινούλι και έχει όλη αυτή τη γούνα γύρω γύρω. Πάρα πολύ ωραίο. Ρε παιδί μου, να έλεγες κάτι όμως. Ωραίο αυτό σύσι, κράτατο, αυτό πέτατο. Να σου πω κάτι, μπορείς να το κάνεις και τώρα. Δηλαδή να γράφεις από κάτω και μετά εγώ να δω. Τι
είπες. Να δω σε ποια συμφωνούμε, σε ποια διαφωνούμε. Εντάξει, αυτή τη γούνα που την κάναμε πέρσι και έκανε το χαμό, τρελαθήκατε. Και μετά να ψάχνει το σισάκι να βρει τη γούνα να κάνει επαναληπτική. Γιατί την πρώτη βδομάδα εξαφανίστηκε. Και δώσ' του να ψάχνουμε, και δώσ' του να παρακαλάμε τις υφασματάδες. Βρε, φέρτε μας ένα τοπάκι, ένα τοπάκι ακόμα. Είναι όμως, έχετε δίκιο. Α, βέβαια, απλή. Η απλή λεοπάρ. Δεν είναι και πιο εύκολη γούνα του κόσμου για να φορέσεις, όμως... Είναι πάρα πολύ μακριά. Δεν το βλέπεις αυτό, ε. Στο λόγο μου, είναι μέχρι το πάτωμα. Σε μένα, που είμαι και ένα 76. Εδώ είχαμε αυτό το πρόβλημα. Διότι έρχονταν οι κοπέλες λίγο πιο χαμηλού ύψους και δεν μπορούσαν να πάρουν τη γούνα. Γιατί πώς να την κοντίνεις. Δίκιο είχατε. Λοιπόν, και εδώ μπουφάν. Το χακί και το μάτι. Και έχω και ένα μπουφάν εδώ. Είναι μια εταιρεία Σάολο. Κασαλίνη. Το παθαίνεις αυτό με ρούχα. Μπορεί να αγοράζω, να ξαναγοράζω. Αυτό θυμάμαι το μπουφάν να το φοράω. Έγκυο στο φίλο. 10 χρόνια πριν και είναι, συνεχίζει και είναι το αγαπημένο μου. Πώς γίνεται αυτό? Και αυτό το άλλο το μαύρο που βλέπεις είναι από την ίδια εταιρεία. Γιατί λέω, αφού έφαγα κόλλημα με αυτό το μπουφάν, για να το αντικαταστήσω γιατί πάλιωσε, θα πάω να πάρω άλλο. Και πήρα αυτό, πάρα πολύ ωραίο. Το αγάπησα το ίδιο. Ποτέ, δεν ξέρω ρε παιδί μου, είναι τόσο όσο. Έχει 2 διαβαθμίσεις. Οπότε μου κάνει και όταν είμαι έγκυος. Μου κάνει και όταν δεν είμαι έγκυος. Κλείνει πολύ, κλείνει λίγο. Έχει όλο αυτό το γιακά. Πού είναι, λίγο βάντα. Εντάξει, όπως βλέπεις, δεν πολύ πετάω, ζορίζομαι. Εντάξει, παιδιά, μην κοροϊδευόμαστε. Δεν πρόκειται να τελειώσει αυτό σε μία μέρα. Ό,τι είδατε, είδατε. Γιατί πρέπει να φύγω και έχουμε και ραντεβού. Πάρα πολύ ωραία δικαιολογία. Βγάλαμε αρκετά. Έχουμε άλλα 2 μαύρα εκεί πάνω να κατεβάσουμε. Και μετά που θα γυρίσουν τα παιδιά μου από το σχολείο, θα τα βάλω να με βοηθήσουν. Σαν μέρος διαπαιδαγώγησης. Πώς με βρίσκεις, Αμάνα? Έξυπνη. Λοιπόν, ελπίζω να μην σας κούρασα, γι' αυτό και δεν το ολοκλήρωσα. Έχω φέρει και ένα καλόγερο εδώ από το μαγαζί. Νόμιζα ότι αυτό θα με βοηθήσει. Είναι λίγο η κατάρα μου όμως, γιατί ό,τι βγάζω μετά το κρεμάω εκεί για να μην το έχουμε στα πόδια μου. Και καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα αλαλούμ σε αυτό το χώρο. Δεν ξέρω τι καταλάβατε. Δεν ξέρω τι έχετε κάνει εσείς. Έχετε κατεβάσει, δεν έχετε κατεβάσει, έχετε ανεβάσει. Δεν ξέρω. Α, μια μέρα ξέρετε τι θα σας δείξω. Και αυτά εκεί πάνω. Εκεί πάνω έχω τον νηφικό μου. Κάποια ρούχα που έχω βάλει σε βραβεία και τέτοια που είναι πιο. Πιο αυτό. Θα σας τα δείξω και αυτά. Θα κάνουμε και ένα τέτοιο θέμα. Αυτά ήταν όμως τα βασικά μου. Αυτά που φοράω συνέχεια και everyday και τέτοια. Και κάπως έτσι κάνω ντουλάπες. Δηλαδή συνήθως δεν έχω εσάς. Τι έχω? Τη Μερόπη ή τη Φιλιό ή την Ξανθήπη. Τις κολλητές μου. Σε ανοιχτή ακρόαση. Και το κάνουμε ταυτόχρονα. Αλλά τώρα που είναι πρωί και δουλεύουν σε κανονικές δουλειές φίλες μου, δεν μπορούσαμε και γι' αυτό πήρα εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Σε ευχαριστώ που ήσουν σε αυτό το βίντεο. Δείξε κατανόηση και αγάπη και συμπαράσταση στην τεμπέλα φίλη σου, εμένα. Πάρα πολύ τεμπέλα. Σε ευχαριστώ παρόλα αυτά που είναι εδώ μέχρι το τέλος. Σε αγαπάω πάρα πολύ. Όσο τεμπέλης και τεμπέλα κι αν είσαι. Όσο κι αν μου μοιάζεις ή δεν μου μοιάζεις. Πολλά, πολλά ζουμερά φιλάκια. Μουά. Καλό χειμώνα, ρε παιδιά.